Πάντως η αλήθεια είναι ότι σε όλα τα ζητήματα, είτε ξεκινήσει κανείς από τον ποινικό κώδικα, είτε πάρει τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό, με τις εργασιακές σχέσεις, με το τι ξημερώνει την επόμενη μέρα. Να θυμίσω ότι στις 8 του μήνα συνεδριάζει το Eurogroup με ατζέντα την ελληνική οικονομία, που έρχεται να βάλει τις προτεραιότητες, τις αντιλαϊκές, λέμε εμείς, για την επόμενη κυβέρνηση, που από ό,τι φαίνεται θα είναι μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνει δηλαδή κανείς ότι τα χειρότερα είναι εδώ και θα συνεχίσουν. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πιθανά θα πάρει τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ, της έχει στρώσει το έδαφος μια χαρά, να έρθει να περπατήσει και να συνεχίσει στην ίδια ρότα. Θα πάρετε δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ? Εδώ είμαστε. Αυτό είναι το στοίχημά σας. Εδώ λοιπόν είμαστε για να πάρουμε δυσαρεστημένους όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από αυτούς που ετοιμάζονται, μπορεί να δίνουν σήμερα συγχωροκάρτη στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Ξέρουν όμως πάρα πολύ καλά ότι για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά την επόμενη μέρα χρειάζονται ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Υπάρχουν 4 μνημονιακά κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Μέρα 25, 2 ακροδεξιά φασιστικά, Χρυσή Αυγή, Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καταλαβαίνει δηλαδή κανείς ότι για έναν απλό άνθρωπο εργαζόμενο η επιλογή. Τώρα το να λέτε και την Ελληνική Λύση φασιστικό. Ακροδεξιό κόμμα. Ακροδεξιό κόμμα. Ο κύριος Εμπελόπουλος έχει διαχωρίσει τη θέση του. Ακροδεξιό κόμμα. Τη χώρα από τα και αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση πάντως μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισε κάθε τι αντεργατικό. Να σας θυμίσω το νόμο για την απεργία, κυρία Χρυσοβελόνη. Να σας θυμίσω τον Αύγουστο. Να σας θυμίσω τα δωράκια. Να σας θυμίσω τα δωράκια στο κεφάλαιο. Να σας θυμίσω ότι μαζί υποκλίνεστε στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί από κοινού. Και μάλιστα ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτός που λέει σήμερα ότι δεν έχω δει και πιο φιλική κυβέρνηση απέναντι στους Αμερικάνους. Οι επιστολές Καραμαλή αλλά και η τελική συμφωνία των Πρεσπών αποδεικνύει από αυτό που έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την πρώτη στιγμή, όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Ότι το πρόβλημα δεν ήταν η σύνθετη ονομασία που αυτό θα μπορούσε να λυθεί από την αρχή. Το πρόβλημα ήταν πώς πιο αποτελεσματικά θα προχωρήσουν οι σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ σε μια ολόκληρη περιοχή όπως είναι τα Βαλκάνια, και αυτό θέλησε να υλοποιήσει ο κύριος Τσίπρας υπογράφοντας αυτή τη συμφωνία, βάζοντας την γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ και εμπλέκοντας, αν θέλετε, ακόμα περισσότερο και τη χώρα μας και το λαό μας σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς. Για να σας θυμίσω ότι εκτός από αυτό, όλη η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο με βάσεις, λιμάνια και υποδομές που παραχωρούνται σε αυτές τις δυνάμεις και στην ουσία έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε μαγνήτη επιθέσεων. Νομίζουμε ότι και αυτά τα ζητήματα είναι ένα κριτήριο ψήφου, ιδιαίτερα για αυτούς τους ανθρώπους που νιώθουν αριστεροί, που νιώθουν προοδευτικοί, άνθρωποι που τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν ενάντια σε επεμβάσεις των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, ότι σήμερα δεν μπορεί να φτάσουν στην κάλπη ψηφίζοντας την πιο νατοϊκή κυβέρνηση που πέρασε από αυτή τη χώρα. Έχουν λοιπόν την επιλογή, όλοι αυτοί λοιπόν που μας λένε ότι θέλουν να πάει καλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αυτή η επιλογή είναι στο χέρι τους. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Είναι αυτό το ψηφοδέλτιο που πρέπει να πέσει στην κάλπη. Για Παναγιωτακοπούλου, ειλικρινά μία στην κουβέντα. Στην δυτική Αθήνα που ζουν οι άνεργοι και οι φτωχοί εργάτες με τα παιδιά τους, νομίζουμε πρέπει να φτάσουν στην κάλπη με κριτήριο τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους. Με αυτό το κριτήριο λοιπόν φτάνουν στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πάρα πολύ καλή.